Η Σούζη Προβατίνα, ο Ντάνης Κελάκης και η Ρεβέκα Κουνέλη κάνουν τσουλήθρα. Η Πέπα κάνει κούνια. Μαμά, μαμά, σπρώξε με, έλα! Είσαι έτοιμη? Ναι, θέλω να πάω πάρα πολύ ψηλά. Πιο ψηλά, μαμά. Ο Τζόρτζ θέλει και αυτός να κάνει κούνια. Είναι η σειρά σου, Τζόρτζ. Κρατήσου καλά. Θέλω εγώ να σπρώξω τον Τζόρτζ. Σπρώξε τον Τζόρτζ απαλά, Πέπα. Ναι, μαμά. Κρατήσου καλά, Τζόρτζ. Πόπο, η Πέπα παρέσπρωξε δυνατά τον Τζόρτζ. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να πηγαίνει ψηλά. Πέπα, ξέρεις ότι ο Τζόρτζ φοβάται το ύψος. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Έλα, πάμε να παίξουμε στο μονάζυγο. Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Ντάνη. Γεια σου, Πέπα. Ναι. Το κάνετε εντελώς λάθος. Θα σας δείξω εγώ πώς να το κάνετε σωστά. Κάντε άκρη. Θέσεις, έτοιμοι, πάμε. Κοιτάξτε με, πετάω σαμπουλί. Ωχ, δεν μπορώ να βγω. Η Πέπα σφήνωσε μέσα στο λάστιχο. Δεν είναι αστείο. Εδώ που τα λέμε είναι λιγάκι. Πρέπει να σε τραβήξουμε έξω. Οι φίλοι της Πέπα τη βοηθούν να βγει από το λάστιχο. Ο παπάς Γουρουνάκης έκανε σαπουνάδα για να πλύνει το αυτοκίνητο. Ο παπάς Γουρουνάκης πλένει την οροφή. Η μαμά Γουρουνίτσα πλένει το καπό. Η Πέπα πλένει τις πόρτες. Ο Τζόρτζ θέλει να πλύνει τα παράθυρα. Αλλά είναι πολύ μικρός. Καημένε, Τζόρτζ. Έλα να σε βοηθήσω. Πόπο, το σφουγγάρι του Τζόρτζ έπεσε μέσα σε ένα νερόλακκο. Τζόρτζ, έτσι γεμίζεις πάλι λάσπες στο αυτοκίνητο. Θα ξεπλύνω τη λάσπη με νερό. Πέπα, άσε κάτω το... λασπόνερο. Πόπο, η Πέπα πέταξε όλο το λασπόνερο πάνω στο αυτοκίνητο. Oh. Δεν πειράζει. Θα φέρω το λάστιχο να το καθαρίσουμε. Ναι, ναι. Να το κρατήσω εγώ το λάστιχο. Η Πέπα κρατάει το λάστιχο και ο μπαμπάς Γουρουνάκης ανοίγει το νερό. Πού είναι το νερό? Πέπα, σταμάτα! Συγγνώμη, μαμά. Μπαμπά Γουρουνάκη, σε παρακαλώ κλείσε το νερό. Γιατί τέτοιος πανικός? Πόπο, έγιναν όλοι τους μουσκεμά. Τουλάχιστον πλήθηκε το αυτοκίνητο. Όλοι πληθήκαμε. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το μαρούλι. Πόπο, κάτι πρέπει να έχω που να αρέσει στον Τζόρτζ. Σου αρέσει το αγγούρι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το αγγούρι. Και δεν του αρέσει το μαρούλι. Και δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Λοιπόν, Τζόρτζ, ποιο λαχανικό σου αρέσει? Το κέικ σοκολάτα. Χαζούλη, Τζόρτζ, το κέικ σοκολάτα δεν είναι λαχανικό. Μπορεί του Τζόρτζ να του αρέσουν τα λαχανικά, άμα του κάνω μια υπέροχη σαλάτα. Υπέροχες φρέσκες ντομάτες, μαρούλι και αγγούρι. Πρώτα, πρέπει να τα πλύνουμε.
Η Πέπα και ο Τζόρτζ βοηθούν τη γιαγιά Γουρούνιτσα να πλύνει τα λαχανικά. Εντάξει, φτάνει το πλύσιμο. Η γιαγιά Γουρούνιτσα έκανε τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι σαλάτα. Παππού Γουρουνάκι, φώναξε τους όλους για να φάμε. Τρώμε! Η γιαγιά Γουρουνίτσα έφτιαξε πίτσα σήμερα. Να και η σαλάτα μας. Την έφτιαξα με τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι του παππού. Αρχίστε, παιδιά! Ο Τζόρτζ έφαγε την πίτσα του. Αλλά του Τζόρτζ δεν του αρέσουν ούτε οι ντομάτες, ούτε το μαρούλι, ούτε το αγγούρι. Πω, Τζόρτζ, δεν σου αρέσει η σαλάτα? Όχι. Τζόρτζ, για δοκίμασε λίγο αυτή την υπέροχη ντομάτα. Ναι. Τζόρτζ, αυτό είναι αγγούρι. Ο παππούς το καλλιέργησε στον κήπο του. Ναι. Δοκίμασε λίγο μαρούλι, Τζόρτζ. Είναι νόστιμο. Μάλλον πρέπει να κάνω λίγη γυμναστική. Ναι, μπαμπά. Ωραία, θα αρχίσω αύριο. Μπαμπά Γουρουνάκι, πρέπει να αρχίσεις γυμναστική τώρα. Μην ανησυχείς, μπαμπά. Θα σε βοηθήσω εγώ. Όχι, εντάξει. Πέπα, θέλω να αναλάβεις εσύ να με γυμνάσεις. Τι πρέπει να κάνω πρώτα? Πρώτα πρέπει να κάνεις μερικά push-ups. Εύκολο. Ένα. Δύο. Ωραία. Πολύ καλά, μπαμπά. Τώρα θέλω να κάνεις 100 push-ups. 100! Ναι. Παιδιά, ελάτε. Πάμε να μαγειρέψουμε. Έρχομαι κι εγώ μαζί. Όχι, μπαμπά. Είπαμε εσύ έχεις να κάνεις 100 push-ups. Ένα. Δύο. Η μαμά Γουρουνίτσα, η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι στην κουζίνα και μαγειρεύουν. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης συνεχίζει να κάνει τα push-ups του. Ο μπαμπάς τα πάει πολύ καλά. 9, 10. Ναι, 11, ας ελπίσουμε ότι δεν θα το παρακάνει. 12. Πάω να δω. 13. 14. 15. 16. 17. Μπαμπά Γουρουνάκη, κάνεις αβοιές. Θα έπρεπε να κάνεις push-ups. Είδα κάτι ενδιαφέρον στη τηλεόραση. Άτακτε, μπαμπά. Μπορεί ο μπαμπάς να έχει καλύτερα αποτελέσματα με το παλιό μου ποδήλατο. Αχα, πολύ πλάκα θα έχει. Θα κάνω ποδήλατο και θα βλέπω και τηλεόραση ταυτοχρόνως. Μα είναι αδύνατον. Αυτό το πράγμα κάνει πολύ φασαρία. Δεν ακούω τι λέει τηλεόραση. Πρέπει να κάνεις γυμναστική όμως. Το βρήκα. Πάρε το ποδήλατό μου, μπαμπά. Ναι, και έτσι θα πάρεις και καθαρό αέρα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα ανέβει στο ποδηλατάκι της Πέπα. Μπαμπά, αυτά είναι τα πετάλια. Αυτά είναι τα φρένα. Και αυτό είναι το κουδούνι. Ναι, ναι, ευχαριστώ, Πέπα, το ξέρω. Για χαρά! Τι στην ευχή γίνεται εκεί πάνω? Γιατί τόση φασαρία? Και τι είναι αυτά τα χάλια στο πάτωμα? Μπορεί να σκοντάψει κάποιος και να χτυπήσει. Κάποιος πράγματι σκόνταψε και χτύπησε. Πω πω. Καημένε, μπαμπά Γουρουνάκι. Ελάτε, παιδιά, ελάτε να τακτοποιήσουμε. Μα, παίζουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Θα συνεχίσετε το παιχνίδι σας αφού συγυρίσετε. Αφού όλα τα πράγματα είναι του Τζόρτζ. Α, ώστε έτσι. Άρα αυτό είναι ένα από τα υπέροχα φουστάνια του Τζόρτζ. Όχι. Μπορεί να είναι και δικά μου. Εντάξει, εγώ θα βοηθήσω τον Τζόρτζ και η μαμά Γουρουνίτσα θα βοηθήσει την Πέπα. Να κάνουμε αγώνες. Κορίτσια εναντίον αγοριών. Ωραία ιδέα. Για να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτος. Θέσεις έτοιμη, πυρ. Κερδίζουμε. Όχι, χάνετε. Εκεί. Τι είναι αυτό? Αρκουδάκι, έφαγα το κόσμο να σε βρω. Γρήγορα, Πέπα, βάλε το αρκουδάκι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Εκεί. Τώρα τα βιβλία. Υπέροχα. Μπα, τι έχουμε εδώ? Δεινόσαυρος. Πολύ σωστά, ένα βιβλίο για δεινόσαυρους.
Αυτό είναι το μαγικό βιβλίο του Τζόρτζ για τους δεινόσαυρους. Αυτός, Τζόρτζ, είναι ένας τυραννόσαυρος Ρεξ. Τυραννόσαυρος Ρεξ. Πολύ σωστά. Ω, αυτός είναι ένας βροντόσαυρος. Βροντόσαυρος. Ναι. Και αυτός είναι ένας τρικεράτοψ. Τρικεράτοψ. Μπράβο σου, Τζόρτζ. Τζόρτζ, Τζόρτζ, είσαι ξύπνιος? Τι παράξενη θόρυβη! Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται? Πέπα, Τζόρτζ, είσαστε ξύπνοι? Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Ω, ώστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζόρτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω. Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά. Έλα να δούμε λίγη τηλεόραση. Κυπουρίκη, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τριαντάφυλλα. Λατρεύω τις εκπομπές Κυπουρικής. Η Κιφτσέγκ είναι μια ιδιαίτερα ακανθώδης ποικιλία. Για να την κλαδέψετε, αρχίστε αφαιρώντας τις κορυφές και στη συνέχεια κόψτε τα εκβλαστήματα. Γιαγιά Γρουνίτσα. Πέπα, Τζόρτζ, θα έπρεπε να ήσασταν στα κρεβάτια σας. Ο Τζόρτζ και εγώ δεν ιστάζουμε καθόλου. Μπορούμε να δούμε τηλεόραση μαζί σας? Καλά, μπορεί. Αν δείτε λίγο τηλεόραση, να νιστάξετε. Ζήτω! Τα Ισλανδικά τριαντάφυλλα είναι ένα σπάνιο δώρο για το φανατικό ανθοκόμο, αλλά έχουν την τάση να μαραίνονται στα εύκρατα κλίματα. Α, αυτή η εκπομπή είναι πολύ βαρετή. Για πείτε μου, πώς νομίζετε ότι κάνει ο κύκνος? Ναι. Ναι. Χάρη και ομορφιά. Η Πέπα λατρεύει το χορό. Όλοι λατρεύουν το χορό. Μαμά, μαμά, χορέψαμε όλοι σαν κύκνοι. Η Πέπα τα πήγε πολύ καλά. Έπρεπε να χορέψω όμορφα και χαριτωμένα. Ω, υπέροχα! Να σου δείξω πώς το έκανα. Έλα να πάμε σπίτι πρώτα. Εκεί θα δείξεις τον μπαμπά, στον Τζόρτζ και σε μένα τι έμαθες. Γεια σας! Η Πέπα και η μαμά Γουρουνίτσα γυρίζουν σπίτι. Μπαμπά, Τζόρτζ, ελάτε να σας δείξω πώς κάνουμε μπαλέτο. Είναι δύσκολο. Εύκολο ήταν για μένα. Αλλά για σένα, τον Τζόρτζ και τη μαμά θα είναι πολύ δύσκολο. Πρώτα βάζουμε μουσική. Ωραία. Τώρα, Τζόρτζ, μπαμπά και μαμά πρέπει να κάνουν το ότι κάνω εγώ. Η Μαντάμ Γαζέλα έλεγε περίεργες λέξεις και εμείς πρέπει να λυγίζουμε τα γόνατα και να πηδάμε. Α, πετίζεται. Μπαμπά, ξέρεις τις περίεργες λέξεις? Η μαμά Γουρουνίτσα και εγώ είμαστε πολύ καλοί στο μπαλέτο. Πρόσεχε, μπαμπά Γουρουνάκη. Το αγαπημένο μας ήταν το πάτεντε. Τι ήταν αυτός ο παράξενος θόρυβος? Πέπα, Τζόρτζ, γρήγορα, ελάτε μέσα στο σπίτι. Μαμά,
Ακούστε και ένα δυνατό μπαμ μακριά. Είναι κεραυνός, Πέπα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταιγίδα και πολύ βροχή. Γρήγορα, όλοι μέσα, θα μας πιάσει βροχή. Γιατί τέτοιος πανικός? Η βροχή είναι ακόμα πολύ μακριά. Ο ουρανός σκοτεινιάζει όλο και πιο πολύ. Σε λίγο θα ξεσπάσει η καταιγίδα. Πέπα, Τζόρτζ, φέρατε όλα τα παιχνίδια σας από τον κήπο? Δεινόσαυρος. Ωραία, ο κύριος δεινόσαυρος είναι ασφαλής. Το αρκουδάκι! Άφησε το αρκουδάκι στον κήπο! Θα βρεχεί! Μη φοβάσαι, Πέπα, ο μπαμπάς θα σώσει το αρκουδάκι. Κάνε γρήγορα, μπαμπά γουρουνάκι, όπου να είναι θα βρέξει. Τα ξέρω όλα εγώ για τις καταιγίδες. Θα αργήσει πολύ να βρέξει. Το φαντάστηκα. Προλαβαίνω μια χαρά ώσπου να βρέξει. Το καημένο το αρκουδάκι έγινε μουσκεμά. Ναι, το καημένο το αρκουδάκι. Ας το σκουπίσουμε. Το καημένο το αρκουδάκι. Έτσι, μπράβο, αρκουδάκι. Στέγνωσες. Και ο καημένος ο μπαμπάς έγινε μουσκεμά κι εγώ. Ω, συγγνώμη, μπαμπά. Έλα να σε σκουπίσουμε. Έτσι, μπράβο, μπαμπά γουρουνάκι. Τώρα είσαι στεγνός. Η βροχή μπαίνει μέσα στο σπίτι. Αου! Και μέσα σε αυτό το μήλο υπάρχουν κι άλλοι σπόροι. Για να γίνουν κι άλλα δέντρα. Ακριβώς. Παππού, παππού, θέλω να φυτέψω ένα σπόρο. Θέλεις να φυτέψεις ένα σπόρο, φραουλιάς? Ναι, αμέ. Από αυτόν τον σπόρο θα φυτρώσει μια υπέροχη φραουλιά. Πρώτα, σκάψε μια τρυπούλα. Μετά θα βάλω μέσα το σπόρο και θα το σκεπάσω με χώμα. Να σου το ποτίσω εγώ. Όχι, όχι. Θέλω να το ποτίσω εγώ. Ωραία. Τώρα θα περιμένουμε να μεγαλώσει. Η Πέπα και ο Τζόρτζ περιμένουν ο σπόρος να μεγαλώσει. Μα δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να έχεις υπομονή, Πέπα. Θα πάρει πολύ καιρό για να μεγαλώσει. Πέπα, Τζόρτζ, είναι ώρα να πάμε σπίτι. Μα περιμένουμε να μεγαλώσει η φραουλιά μου. Ήθελα να φάω φράουλες με το τσάι. Μην ανησυχείς, Πέπα. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, ο σπόρος θα έχει γίνει μεγάλο φυτό. Και θα φάμε φράουλες. Ναι. Έλα, Πέπα. Γεια σου, παππού. Γεια σου, φραουλιά. Ο παππούς Γουρουνάκης φροντίζει τη φραουλιά της Πέπα. Μετά από πολλές μέρες, ο παππούς Γουρουνάκης βλέπει να έχει φυτρώσει ένα μικρό φυτό. Μέρα με τη μέρα το φυτό μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Και μια μέρα, ο παππούς Γουρουνάκης βρίσκει κάτι πολύ ξεχωριστό. Φράουλες! Ωραία! Τώρα σου πέρασε ο ολόξυγκας. Η θεραπεία της Πέπα δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Τζόρτζ, δεν το έκανε σωστά. Ξέρω έναν άλλον τρόπο για να σου περάσει ο ολόξυγκας. Πρώτα, πήδα πάνω κάτω 3 φορές το ένα πόδι. Τώρα, κούνα τα χέρια σου πάνω κάτω και βγάλε έξω τη γλώσσα σου. Και τώρα, κλείσε τα μάτια σου και κάνε πολύ γρήγορα 3 στροφές. Ούτε η νέα θεραπεία της Πέπα έχει αποτέλεσμα. Ο ολόξυγκας του Τζόρτζ συνεχίζεται. Το βρήκα! Το άρρωστο γουρουνάκι για να γιατρευτεί πρέπει να πάθει σοκ. Τζόρτζ, πρέπει να σε τρομάξω.
Αλλά να θυμάσαι ότι το κάνουμε σαν παιχνίδι για να σταματήσει ο Λόξιγκας. Να θυμάσαι, θα σε τρομάξω στα ψέματα. Πέπα, δεν πρέπει να κάνεις τέτοια αστεία στον Τζόρτζ. Είναι πολύ μικρός. Συγγνώμη, μαμά. Προσπαθούσα να του κόψω το λόξιγκα. Ο λόξιγκας του Τζόρτζ σταμάτησε. Να, ο παπάς γουρουνάκης με δύο ποτήρια χυμό. Τζόρτζ, αν το πιεις πολύ γρήγορα, θα σε ξαναπιάσει λόξιγκας. Εγώ δεν είμαι μικρή σε τον Τζόρτζ. Μπορώ να πίνω χυμό όσο γρήγορα θέλω. Για μωρά είναι και το δικό σου, Πέπα. Έχεις ακόμα βοηθητικές. Εγώ κάνω ποδήλατο χωρίς τις βοηθητικές μου. Ναι. Κι εγώ. Κι εγώ. Ελάτε να ξανανεύουμε στο λόφο. Θα έρθεις, Πέπα. Όχι, προτιμώ να μείνω εδώ. Ναι. Θα λέμε σε λίγο. Γεια. Η Πέπα εύχεται να μην είχε βοηθητικές ρόδες στο ποδήλατό της. Μπαμπά, δεν θέλω να έχω πια βοηθητικές ρόδες. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο χωρίς αυτές. Ναι. Εντάξει, Πέπα. Τότε να τις βγάλουμε. Ο μπαμπάς γουρουνάκης βγάζει τις βοηθητικές από το ποδήλατο της Πέπα. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές? Ναι. Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ? Μπορώ και παραμπορώ. Μπορώ, σας λέω. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές. Μήπως θέλεις βοήθεια, Πέπα? Ναι, σε παρακαλώ, μπαμπά. Εντάξει. Έτοιμη, σταθερά, φύγε! Μη μ' αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Τα πας πολύ καλά, Πέπα. Περίμενε, μπαμπά. Κάνε πετάλι! Η Πέπα κάνει ποδήλατο μόνη της, χωρίς βοηθητικές. Μπαμπά, με άφησες. Κάνεις ποδήλατο μόνη σου εδώ και πολλή ώρα. Α, ναι. Είσαι πολύ καλή ποδηλάτης. Α, ναι. Αχ, τα κατάφερα. Κοιτάξτε με, κοιτάξτε με. Μπορώ και κάνω ποδήλατο μόνη μου. Τάνι, Σούζη, Ρεβέκα, κοιτάξτε. Δεν χρειάζομαι πια τις βοηθητικές μου. Κοιτάξτε με. Ζήτω. Γεια σου, Σούζη. Ναι. Γεια σου, Πέπα. Η Σούζη προβατίνα ήρθε να παίξει με την Πέπα. Ναι. Η Πέπα αγαπάει τη Σούζη. Η Σούζη αγαπάει την Πέπα. Είναι οι καλύτερες φίλες. Πέπα, γιατί δεν πάτε με τη Σούζη να παίξετε στο δωμάτιό σου? Ναι, μαμά. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Στην Πέπα και τη Σούζη αρέσει πολύ να παίζουν στο δωμάτιο της Πέπα. Και του Τζόρτζ του αρέσει. Όχι, Τζόρτζ. Αυτό το παιχνίδι είναι για μεγάλα κορίτσια. Άντε να παίξεις με τα δικά σου παιχνίδια. Η Πέπα και η Σούζη θέλουν να παίξουν μόνες τους. Είμαι μία μικρούλα νεράιδα πριγκίπισσα. Θα κουνήσω το μαγικό μου ραβδί και θα σε κάνω βάτραχο. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να παίζει μόνος του. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Όχι, Τζόρτζ. Παίζω με τη Σούζη τώρα. Εσύ να πας να παίξεις αλλού. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει με την Πέπα. Νιώθει λιγάκι μόνος. Τζόρτζ, χρειάζομαι βοήθεια. Φτιάχνω μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας. Κάποιος πρέπει να γλύψει καλά τον μπολ.
Του Τζόρτζ του αρέσει να βοηθάει τη μαμά να φτιάχνει μπισκότα. Αλλά πιο πολύ του αρέσει να παίζει με την Πέπα. Θέλω να γίνω νοσοκόμα. Η Πέπα πρέπει να βρει που κρύβεται ο Τζόρτζ. Τα φιλάς. Η Πέπα βρήκε τον Τζόρτζ. Τζόρτζ, παρά ήταν εύκολο να σε βρω. Τώρα είναι η σειρά της Πέπα να κρυφτεί. Ένα, τρία. Θα βοηθήσω τον Τζόρτζ να μετρήσει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα. Εντάξει, Τζόρτζ, άνοιξε τα μάτια σου. Ο Τζόρτζ πρέπει να βρει που κρύβεται η Πέπα. Oh. Η Πέπα δεν κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Τζόρτζ, σκέφτηκες να ψάξεις επάνω? Η Πέπα δεν είναι κάτω από το κρεβάτι. Α, τι ήταν αυτός ο παράξενος θόρυβος? Η Πέπα δεν είναι πίσω από την κουρτίνα. Νάτος πάλι αυτός ο παράξενος θόρυβος. Τι να είναι άραγε? Ο Τζόρτζ βρήκε που κρυβόταν η Πέπα. Ο Τζόρτζ με βρήκε. Τώρα είναι η σειρά του μπαμπά να κρυφτεί. Ω, νομίζω ότι πρέπει να δώσεις τον Τζόρτζ μια ευκαιρία. Η μαμά και η Πέπα είναι στο κατάστημα παπουτσιών της Δεσποινίδας Κουνέλλας. Γεια, Δεσποινής Κουνέλλα. Γεια, μαμά Γουρουνίτσα. Θα θέλαμε να αγοράσουμε καινούργια παπούτσια για την Πέπα μας. Κόκκινα όμως. Α, σίγουρα θα σου βρούμε υπέροχα παπούτσια, Πέπα. Κόκκινα. Δεσποινής. Φυσικά. Κόκκινα. Wow. Έχω κόκκινα παπούτσια. Ο Τζόρτζ και ο μπαμπάς Γουρουνάκης παίζουν δάμα. Μπράβο σου, Τζόρτζ! Μπαμπά, μπαμπά! Κοίτα τα καινούργια μου παπούτσια! Είναι κόκκινα! Σοβαρά! Ναι, είναι κόκκινα! Μαμά, σ' αρέσουν τα καινούργια μου παπούτσια? Ναι, Πέπα. Σε κάνουν να δείχνεις πολύ κομψή. Τζόρτζ, σ' αρέσουν τα καινούργια μου παπούτσια? Σε όλους αρέσουν τα καινούργια παπούτσια της Πέπα. Μ' αρέσουν τόσο πολύ τα καινούργια μου παπούτσια που δεν θέλω να τα βγάλω ποτέ! Είναι η ώρα του μπάνιου. Η Πέπα θέλει να φοράει τα παπούτσια της ακόμη και μέσα στην μπανιά. Η Πέπα έβαλε τις πιτζάμες της. Συνεχίζει να φοράει τα καινούργια παπούτσια της. Η Πέπα θέλει να φοράει τα καινούργια παπούτσια της ακόμα και στο κρεβάτι. Πέπα, είσαι σίγουρη ότι δεν θες να βγάλεις τα παπούτσια σου? Δεν θέλω να βγάλω ποτέ τα καινούργια μου παπούτσια, μαμά. Πολύ καλά. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Καληνύχτα, γουρουνάκια μου. Έβρεχε όλη τη νύχτα και τώρα ο κήπος είναι πολύ υγρός. Η μαμά Γουρουνίτσα φοράει τις μπότες της. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης φοράει τις μπότες του. Ο Τζόρτζ φοράει τις μπότες του. Η Πέπα φοράει πάντα τα καινούργια παπούτσια της. Τζόρτζ, εγώ δεν θα κοιμηθώ. Να μείνουμε και δυο ξύπνοι όλη νύχτα να δούμε την εράδα των δοντιών. Πολύ αργή αυτή η νεράιδα τελικά. Η νεράιδα των δοντιών κάνει πολλή ώρα να έρθει στο σπίτι. Πού είναι η νεράιδα των δοντιών? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Είναι η νεράιδα των δοντιών? Τζόρτζ,
Ακούς τίποτα? Όχου, Τζόρτζ. Α, ο θόρυβος ήταν ο Τζόρτζ. Ήταν τόσο κουρασμένος που αποκοιμήθηκε. Δυστυχώς ο Τζόρτζ δεν μπορεί να μείνει ξύπνιος. Εγώ όμως μπορώ. Εγώ θα μείνω ξύπνια και θα δω την ερεδούλα. Εγώ δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Η νεράιδα των δοντιών ήρθε. Αλλά η Πέπα αποκοιμήθηκε. Γεια σου, Πέπα. Θες να ανταλλάξεις με αυτό το κέρμα το δόντι σου? Τι ωραίο καθαρό δόντι. Ευχαριστώ, Πέπα. Καληνύχτα. Πέπα, Τζόρτζ, ξυπνήστε. Είναι πρωί. Τι? Δεν με πήρε ο ύπνος. Ήρθε τελικά η νεράιδα. Όχι. Ας ρίξουμε μια ματιά κάτω από το μαξιλάρι. Α, κοίτα, Πέπα. Η νεράιδα των δοντιών ήρθε και σου άφησε ένα κέρμα. Ζήτω! Σε πήρε ο ύπνος ή είναι η ιδέα μου? Μπορεί να με πήρε ο ύπνος λιγουλάκι. Την επόμενη φορά θα μείνω ξύπνια και θα δω την νεράιδα των δοντιών. Η Πέπα κρατάει το λάστιχο και η μαμά Γουρούνιτσα ανοίγει το νερό. Πού είναι το νερό? Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν τη φουσκωτή πισίνα τους. Παγωτά! Παγωτά! Οι δεσποινοί σκουνέλοι, θα φάμε παγωτό! Παγωτά! Τις πολύ ζεστές μέρες, η δεσποινή σκουνέλη πουλάει παγωτά. Μαμά, μπαμπά! Μπορείτε να μας φάρετε παγωτό, σας παρακαλώ? Εντάξει, θα σας πάρουμε. Κάνει πολύ ζέστη σήμερα. Ζήτω! Πάρτε μου και εμένα ένα, Σε όλους αρέσει το παγωτό. Γεια σας, μαμά Γουρουνίτσα, Πέπα και Τζόρτζ. Γεια σου, δεσποινή σκουνέλη. Τι παγωτά να σας βάλω? Μπορώ να έχω ένα χωνάκι, δεσποινή σκουνέλη? Φυσικά και μπορείς, Πέπα. Ευχαριστώ. Και ένα για μένα και ένα για τον μπαμπά, παρακαλώ. Και ο νεαρός κύριο Τζόρτζ, τι θέλει? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρο? Χαζούλη, Τζόρτζ. Λέει συνέχεια δεινόσαυρος για τα πάντα. Λοιπόν, τυχαίνει να έχω για σένα ένα ξυλάκι σε σχήμα δεινόσαυρου. Έλα. Δεινόσαυρος. Τζόρτζ, πρέπει να φας το ξυλάκι σου προτού λιώσει. Δεινόσαυρος. Του Τζόρτζ του αρέσει τόσο πολύ το ξυλάκι δεινόσαυρος που δεν θέλει να το φάει. Ευχαριστώ, δεσποινή σκουνέλη. Καλά να περάσετε. Τζόρτζ, αλήθεια πρέπει να φας το ξυλάκι σου προτού λιώσει και... πέσει στο χώμα. Πόπο, το ξυλάκι δεινόσαυρος του Τζόρτζ έλειωσε και έπεσε στο χώμα. Δεν πειράζει, Τζόρτζ. Θα μοιραστείτε με τον μπαμπά το παγωτό του. Δεν θα τον πειράξει. Αυτά τα σπαγκέτι είναι υπέροχα. Τα καλύτερα που έχω φάει ποτέ. Πώς φαίνεται ότι εσείς οι δύο είσαστε αδέρφια? Ίδιοι και απαράλλαχοι. Τι θέλεις να πεις? Είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Η Πέπα, Τζόρτζ και εγώ θα παίξουμε κουκλοθέατρο. Φανταστικό. Θα έρθουμε να το δείτε έτοιμοι. Κουκλοθέατρο. Πολύ πλάκα θα έχει. Προλαβαίνω να φάω λίγα σπαγκέτια ακόμη. Μπορώ να έχω κι εγώ λίγα ακόμα. Το κουκλοθέατρο θα αρχίσει σε λίγο. Γεια σας. Το όνομά μου είναι Χλόη. Και εγώ είμαι η Πέπα. Ένας δεινόσαυρος! Ένας τρομερός δεινόσαυρος! Ας το καλό, πολύ ωραία ήταν! Μπράβο! Είμαι ο θείος Γουρουνάκης. Γεια σου, θείε Γουρουνάκη. Γεια σου, Πέπα. Είναι ολόιδια εσύ. Νομίζω ότι έκαναν τη κοιλιά μου λίγο μεγαλύτερη. Το ευχαριστήθηκα το φαγάκι μου. Τι
πολύ, Γρουνάκι. Θα σε πάρει ο ύπνος και θα ροχαλίζεις όπως κάνεις πάντα. Τι θέλεις να πεις? Ο μπαμπάς λέει ότι πάντα σε παίρνει ο ύπνος και ότι ροχαλίζει δυνατά. Κάπως έτσι. Ο μπαμπάς σου έχει δίκιο. Όντως ροχαλίζω έτσι. Μπαμπά Γουρουνάκι, δεν πρέπει να μιλάς έτσι για το θείο Γουρουνάκι. Δεν νομίζω ότι ο μπαμπάς ή ο θείος Γουρουνάκης μπορούν να σε ακούσουν. Ο μπαμπάς και ο θείος Γουρουνάκης αποκοιμήθηκαν. Πώς φαίνεται ότι είναι αδέλφια. Τι έγινε? Άρχισε κιόλας το κουκλοθέατρο.